Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο δρόμος του χρέους μας έφερε πάλι στη Γιάρο. Σε αυτό το διαβολονήσι, τη βαστήλη της Μεσογείου, σε αυτό το θανάτονήσι που έμενε να γίνει κάστρο άπαρτο αγώνα και λεβεντιάς για κάμποσας δεκαετίες. Πατάμε σε χώματα που έχουν ποτιστεί με το αίμα χιλιάδων λαϊκών αγωνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ. Οι χαράδρες και οι πέτρες γύρω μας είναι μάρτυρες αβάστακτου πόνου από τα ατέλειωτα βασανιστήρια νύχτα και μέρα, μέρα και νύχτα, για μέρες, μήνες, χρόνια. Είναι δεκάδες οι νεκροί που άφησαν την τελευταία τους πνοή πάνω σε αυτή την κόλαση. Είναι όμως και ένας τόπος που η παλικαριά, ο ηρωισμός των καλύτερων παιδιών του λαού μας και του ΚΚΕ ξεπέρασε τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Να πως περιγράφουν τη ζωή τους πάνω στη γιούρα το βιβλίο «Ματωμένη βίβλος». Αυτή είναι η ζωή των κρατουμένων στη γιούρα, που αποδείχνει πως δεν υπάρχει στη γη καμιά δύναμη ικανή να καταβάλει τους λαϊκούς αγωνιστές. Μέσα στα χρόνια αυτά των απίθανων βασανιστήριων, οι Έλληνες δημοκράτες δεν λύγησαν, δεν δίλιασαν, δεν σπάσαν. Κάθε μαρτύριο στάθηκε πηγή δύναμης για αυτούς. Κάθε βάσανο και ένα δίδαγμα. Κάθε καταπίεση στάθηκε βάθρο για μια ανάταση. Κράτησαν το κεφάλι ψηλά. Η πίστη τους τράνωσε και η ιδέα τους ρίζωσε πιο βαθιά στην καρδιά τους και στο μυαλό τους. Μπορεί σήμερα να είναι η γιούρα προθάλαμος νεκροταφείου. Είναι όμως και ένα στρατόπεδο ηρώων. Ένα κάστρο λευτεριάς. Ας είναι τα σώματά μας πληγιασμένα. Ας είναι τα κόκαλά μας σπασμένα. Ας είναι τα στήθια μας σάπια. Και ας μας αρπάζει ο θάνατος καθημερινά. Είναι η καρδιά μας γεμάτη αγάπη για την Ελλάδα μας, τη χιλιοβασανισμένη σαν και εμάς. Και είναι η ψυχή μας ατσαλωμένη στη φωτιά του πιο δύσκολου, του πιο βαριού, μα του πιο ιερού αγώνα. Ξέρουμε πως κάνουμε το καθήκον μας σαν άνθρωποι και σαν Έλληνες. Και ξέρουμε πως θα νικήσουμε κάθε εμπόδιο. Όπως νικήσαμε τη γιούρα, όπως νικήσαμε το θάνατο. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι. Μας παραστέκουν όλοι οι λαοί του κόσμου. Μας παραστέκουν όλοι οι τιμοί άνθρωποι, σε όποια χώρα και αν ζούνε. Και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσουν πιο ενεργά, πιο άμεσα και θα παλέψουν να μας σώσουν. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ήρθαμε σε αυτό το θανατονήσι για να τιμήσουμε και να συνομιλήσουμε με τους μάρτυρες και ήρωες του αγώνα μας. Για να τους πούμε ότι δεν τους ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τι έγινε πάνω στη γιούρα. Ότι είμαστε περήφανοι για την ανεκτίμητη προσφορά τους, τον ηρωισμό τους, την ακρόνητη πίστη τους στο ΚΚΕ και στους σκοπούς του για τη θυσία τους. Ότι η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Ζουν και θα ζουν πάντα στις καρδιές μας. Να τους πούμε πως εκατοντάδες χιλιάδες σήμερα χέρια κρατούν ψηλά το κόκκινο λάβαρο του αγώνα, αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο που ξεκινήσατε και δώσατε τη ζωή σας, τα νιάτα σας, την υγεία σας. Και θα θέλαμε ακόμα να τους πούμε ότι σε αυτή την τιτάνια αναμέτρηση με το σύνολο της αστικής τάξης και τους συμμάχους της, Αμερικάνους και Εγγλέζους υπεριαλιστές, που δεν δίστασαν μπροστά σε κανένα έγκλημα για να τσακίσουν το λαϊκό κίνημα και το ΚΚΕ, βγήκατε νικητές. Η ιστορία σας δικαίωσε. Είστε τα τιμόμενα πρόσωπα. Και οι δήμοι σας έχουν γραφεί στα πιο μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας, ανεξίτηλα ως ιδεχθείς εγκληματίες. Εδώ βρίσκεται, σύντροφοι και συντρόφισσες, και μια εξήγηση γιατί η γιούρα, παρότι έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος, έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, όπως βλέπετε, στην καταστροφή και στην ερήμωσή του. Και όχι μόνο αυτό. Οι άθλοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν αναμογεννήτριες. Έσχος και ντροπή. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η γιούρα, η Μακρόνισσος, οι δεκάδες φυλακές και τόποι εξορίας, οι τόποι εκτελέσεων,
είναι μία από τις πιο βαθιές ρίζες του ΚΚΕ μέσα στο λαό. Ρίζες που το κράτησαν όρθιο στις θύελλες που πέρασε. Τα μνημεία που ορθώνουμε στη μνήμη τους είναι ένας μόνο ελάχιστος φόρος τιμής. Και είναι πολύτιμα τα δάγματα και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από όλη αυτή την περίοδο. Η περίοδος αυτή καταδείχνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το μεγάλης ιστορικής, πολιτικής και θεωρητικής αξίας διαχρονικό συμπέρασμα. Ότι ανάμεσα στην αστική τάξη, την εργατική τάξη και το λαό, την πλειοψηφία του λαού, δεν υπάρχει κανένα κοινό συμφέρον και σε καμία χρονική στιγμή. Είναι δύο ριζικά διαφορετικοί κόσμοι. Η αντίθεση ανάμεσά τους είναι αγεφύρωτη και ανειρήνευτη, αλλά και ιστορικά προδιαγραμμένη. Η βαρβαρότητα του καπιταλισμού ούτε αιώνια είναι, ούτε παντοδύναμη. Το παλιό και σάπιο, η βαρβαρότητα θα ιτηθεί και το καινούριο σοσιαλισμός θα θριαμβεύσει όσες θυσίες και χρεστούν. Μάρτυρά μας είναι η ίδια ιστορία. Η ιστορία της Γιούρας. Το μνημείο που στήσαμε και βρίσκεται μπροστά μας συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αισιόδοξη προοπτική. Οι χαλίβδινες φήνες, αναλύωτες στον χρόνο, θα κάνουν κάθε μέρα και μια ρογμή στο σάπιο σύστημά τους ως την τελική ανατροπή του. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ας πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Τι ήταν η Γιούρα και τι έγινε πάνω εδώ. Θα θέλαμε όμως να πούμε από την αρχή ότι καμιά περιγραφή, όσο δυνατή και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να δώσει όλα όσα έγιναν πάνω εδώ στη Γιούρα. Είναι σαν να θέλει κανείς να βάλει μια τρικυμισμένη θάλασσα σε ένα ποτήρι. Πολλά μπορείτε να μάθετε από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής που αναφέρονται στη Γιούρα και έχουν γραφτεί από τους ίδιους τους δεσμότες στην ώρα της μάχης, καθώς και από τον ντοκιμαντέρ της Κεντρικής Επιτροπής. Ειδικά το βιβλίο «Γιούρα Ματωμένη Βίβλος», που γράφηκε παράνομα κάτω από τη μύτη του βασανιστή και βγήκε έξω παράνομα, είναι συγκλονιστικό. Η συγγραφή του, μπορείτε να καταλάβετε, ήταν ένας άθλος. Τα χαρακτικά που βρίσκονται μέσα στο βιβλίο είναι αυθεντικά και έγιναν εδώ αποκρατούμενους καλλιτέχνες και αποκαλύπτουν στο βαθμό που μπορούν τα όρια που έγιναν και τις μέρες που γίνονταν. Για πολλούς, η Γιούρα συνδέεται με τη Χούντα των Συνταγματαρχών το 1967-1974 ως τόπο εξορίας. Ήταν οπωσδήποτε τότε μια δύσκολη περίοδος. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματική ιστορία της Γιάρου. Η Γιούρα άνοιξε πολλά χρόνια πριν. Άνοιξε στις 11 Εβδόμου του 1947 σε μια περίοδο που κορυφώνονταν οι ένοπλοι ταξικοί πάλι στη χώρα μας. Ιδρύθηκε ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Ως φυλακή πολιτικών κρατουμένων. Υπογραμμίζουμε ως φυλακή και όχι ως τόπος εξορίας. Επιλέχθηκε αυτό το νησί που όπως βλέπετε και όπως είπαμε το έχει καταραστεί η ίδια η φύση ως ο πιο κατάλληλος χώρος για την εξόντωση των πολιτικών αντιπάλων των κομμουνιστών του αστικού καθεστώτος. Είναι ένα ξερονήσι με ελάχιστη βλάστηση, χωρίς νερό που το χτυπάνε αλίπητα οι αέριδες όλο τον χρόνο. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί σήμερα ίσως μοναδική μέρα υπάρχει αυτή η κάλμα. Απομονωμένο από τους ανθρώπους, κατάλληλος χώρος για εξόντωση ανθρώπων χωρίς να βλέπει και να μαθαίνει κανείς τίποτα. Ιδρύθηκε το 1947 παράλληλα με τη Μακρόνησο, όπου ήταν επίσης τόπος εξόντωσης κομμουνιστών, αλλά στρατιωτών και αξιωματικών, καθώς και εξόριστων πολιτικών κρατουμένων. Ως τόπος εξορίας η Μακρόνησος. Η Γιούρα επιλέχτηκε ανάμεσα σε διάφορα ξενονήσια ύστερα από έρευνα που έγινε μαζί με τον Άγγλο Κουροχέρι, ειδικό στην κατασκευή φυλακών και στρατοπέδων συγκέντρωση ανά τον κόσμο, Εγγλέζος, ως ο πιο κατάλληλος χώρος για την εξόντωση. Η Γιούρα μάλιστα έχει βαριά ιστορία.
Το 80 π.Χ. ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σύλλας εξόρισε εδώ 80.000 πολιτικούς του αντιπάλους. Όλοι τους πέθαναν είτε από την επιδρομή των φιδιών και των ποντικιών, είτε από την πείνα. Η δικτατορία του Μεταξά το 1936 επίσης επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τη γιούρα ως τόπο εξορίας. Αλλά τελικά δεν την επέλεξαν. Δίστασαν. Στη γιούρα συγκεντρώθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι από όλες τις φυλακές της χώρας που ήδη ήταν γεμάτες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων από το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στη Σπάρτη το 1947. Ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί κρατούμενοι? Επρόκειται για αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που είχαν καταδικαστεί από κακοδικία μετά τη Συμφωνία της Βάρκηζας και πριν σε πολύχρονες ποινές, πολύ ισόβια ή σε θάνατο. Ήταν επίσης αγωνιστές καταδικασμένοι από έκτακτα στρατοδικεία. Οι κατηγορίες που τους βάραιναν ήταν ανυπόστατες, όλες προσχεδιασμένες και με ψευδομάρτυρες, συνεργάτες των Γερμανών, ταγματασφαλίτες και άλλα πυρωμένα καθάρματα. Ήταν κρατούμενοι για τις ιδέες τους, γιατί πάλεψαν τους φασίστες κατακτητές, γιατί ήταν μέλη και οπαδοί του ΚΚΕ και γιατί πάλευαν ο λαός μας να ζήσει καλύτερες μέρες, να χαρεί τη ελευθερία του από τους κατακτητές και μετά από τις θυσίες που έδωσε. Οι περισσότεροι από αυτούς, πριν έρθουν εδώ, πέρασαν φρικτά βασανιστήρια στα κρατητήρια της χωροφυλακής, της ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας, της ασφάλειας και επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τις ιδέες τους, οδηγήθηκαν στα στημένα αυτά δικαστήρια σκοπιμότητας. Πέρασαν συνολικά από τις φυλακές της Γιούρας πάνω από 18.000 πολιτικοί κρατούμενοι στα χρόνια 1947-52 και 55 έως το 1961. Ειδικά η περίοδος 1947-1950 ήταν η πιο μαύρη, η πιο φοβερή περίοδος στην ιστορία της Γιούρας. Γιατί την ίδια περίοδο διεξάγονταν ο ηρωικός αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ο τρόμος που πέρασε το αστικό καθεστώς από τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εδώ στη Γιούρα, όπως καταλαβαίνετε, και στη Μακρόνησο, είχε μετατραπεί σε φοβερό μίσος απέναντι στους κρατούμενους. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε πάνω εδώ και γιατί ονομάστηκε Θανατονήσι, αρκεί να αναφέρουμε τα ονόματα και τη σύνθεση των διευθυντών και δεσμοφυλάκων που επιλέχθηκαν από το αστικό κράτος για να εκπληρώσουν τα εγκληματικά τους σχέδια. Παπαδημητρόπουλος, από τους πρώτους διευθυντές, συνεργάτης των Γερμανών. Στην κατοχή ήταν διευθυντής στη φυλακή Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Άλλο άνδρο βασανισμού. Σπούδασε δίπλα στους Γερμανούς κατακτητές. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν ως δοσύλλογοι και συνεργάτες των Γερμανών, αλλά επιβραβεύτηκαν και ανέλαβαν τέτοια σπουδαία καθήκοντα να αναμορφώσουν τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τους απελευθερωτές της πατρίδας μας. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που έλεγε στους κρατούμενους. Δεν σας έχουμε μετρημένους, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε πάνω σας και κανένας δεν πρόκειται να μας ζητήσει λογαριασμό. Παρακάτω, θα φτάνει η καρδιά σας στους τρεις παλμούς και τότε θα σας στέλνουμε στη σειρά. Όχι για να θεραπευτείτε, αλλά για να πεθάνετε στον δρόμο. Δεν θέλανε θανάτους πάνω στη Γιούρα. Δεν μπορούσε και φυσικά να το ελέγξουν. Γλάστρας, δεύτερος διευθυντής. Στην κατοχή και αυτός ήταν διευθυντής στο στρατόπεδο Γερμανών Παύλος Μελάς στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε την κτηνοδία δίπλα στους Γερμανούς. Μουζάκης, τρίτος διευθυντής. Ήταν διευθυντής φυλακών ανηλίκων πολιτικών κρατουμένων στη φυλακή Κηφισιάς. Ένας αδίστακτος βασανιστής ανηλίκων, διεφθαρμένος μέχρι το μεδούλι. Οι φύλακες, συνεργάτες των Γερμανών, δοσύλλογοι, μέλη τρομοκρατικών παρακρατικών συμμοριών, άνθρωποι του υπόκοσμου, του κοινού ποινικού δικαίου, χασοπότες, διεφθαρμένοι από κάθε άποψη. Όλοι καταλαβαίνουμε από την ποιότητα των διευθυντών και των δεσμοφυλάκων τι έγινε πάνω στη Γιούρα. Και γιατί
αποκαλούν, αποκάλεσαν Θανατονήσι και Βασίλη της Μεσογείου τη Γιούρα. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι έγινε πάνω στη Γιούρα. Τα κτίρια που βλέπουμε, τις φυλακές που είναι μπροστά μας, τα διάφορα άλλα κτίσματα, όποια κτίσματα, ό,τι υπάρχει πάνω στο νησί, οι δρόμοι και όλα τα σχετικά, δεν υπήρχαν το 1947. Εδώ που είμαστε και είναι οι φυλακές, ήταν ένας ξερόβραχος ως τη θάλασσα κάτω και ισοπεδώθηκε από τους κρατούμενους. Το νησί γενικά ήταν γυμνό. Όλα όσα υπάρχουν στο νησί κατασκευάστηκαν από τους κρατούμενους ως καταναγκαστική εξοδοτική εργασία με το βούρδουλο κυριολεκτικά, με συνεχή βασανιστήρια, νύχτα μέρα, χωρίς νερό ή με ελάχιστο, μέσα στους αέριδες και στη φοβερή σκόνη που σήκωναν, στο κρύο, στον ήλιο, με ελάχιστο και τις πιο πολλές φορές ακατάλληλο φαγητό, δίχως περίθαλψη. Έπεσαν κορμιά, τσακίστηκαν άνθρωποι, έμειναν ανάπηροι, έλειωσαν κυριολεκτικά. Στις 11 Ιούλη του 1947 άνοιξε ο πρώτος όρμος που περάσαμε, η πρωτεύουσα, όπως λέγαν, της Γιάρου. Εκεί οι κρατούμενοι έφτασαν και ξεπέρασαν τις 5.000. Στη συνέχεια έγινε ο δεύτερος όρμος, ο τρίτος, ο τέταρτος που είναι από κάτω εδώ, καθώς και ο πέμπτος όρμος που είναι δεξιά μας, όπως βλέπω εγώ, και ονομάστηκε ο όρμος του τρόμου, του φόβου. Θα εξηγήσουμε γιατί. Θα τους επισκεφτούμε και θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα ή θα δούμε όλα τα δεδομένα. Καθένας από τους όρμους ήταν περιφραγμένος με 2 και 3 σειρές σειρματοπλεγμάτων και πολλές σκοπιές. Ήταν φυλακή. Οι κρατούμενοι συμβάστηκαν σαν σαρδέλες μέσα σε παλιές και σάπιες σκηνές που είχαν χρησιμοποιηθεί από τους Εγγλέζους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μέση Ανατολή. Στον πρώτο αγέρα, και ήταν πολύ συχνή και δυνατή, γίνονταν κουρέλια. Και ήταν ένα διαρκές βασανιστήριο. Κάθε όρμος έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Η τρομοκρατία είναι το κύριο στοιχείο της ζωής στη Γιούρα. Αρχίζει μόλις πατήσει ο κρατούμενος το πόδι του και δεν τελειώνει ποτέ. Είναι βαριά, σκληρή, αιματηρή, δολοφονική, ατέλειωτη. Οι βασανιστές είναι ανεξάρτητοι σε καινούργιες μεθόδους. Ούτε ένας κρατούμενος δεν πέρασε από τη Γιούρα χωρίς να νιώσει στο πετσί του το βούρδουλα, το δίμιο. Αν ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο «Ματωμένη βίβλωση της Γιάρου», θα δείτε σελίδες, εκατοντάδες σελίδες με ονόματα και πώς βασανίζονταν. Δεν είναι υπερβολή. Και πάλι μια μικρή εικόνα δίνει. Ας δούμε στον πρώτο όρμο, για παράδειγμα, τι έγινε. Εκεί γίνονταν η υποδοχή, σε εισαγωγικά, των κρατουμένων. Και έφταναν κατά καραβιές όλο το καλοκαίρι του 1947 από όλες τις φυλακές της Ελλάδας. Δεν πρόλαβαν οι κρατούμενοι, φορτωμένοι με τα υπάρχοντά τους, να βγουν από το αρματαγωγό και να πατήσουν το πόδι στη στεριά, και έπεφτα πάνω τους, μέσα από το καράβι ακόμα, οι φύλακες σαν άγρια θηρία. Με μαγκούρες, ρόπαλα, βούρδουλες, στυλιάρια, κάθε είδους ρόπαλο. Και για ώρες τσάκιζαν, κορμιά, χοροπηδούσαν πάνω τους σαν κανίβαλοι. Κεφάλια σπάσανε, χέρια, πόδια σακατεύτηκαν, ποτάμια το αίμα. Ήταν η πρώτη υποδοχή για να δώσουν το στίγμα τι σημαίνει Γιούρα. Μετά από ώρες ξύλο και ορθοστασία ακολουθεί νέα επίθεση. Αρχίζει η έρευνα των πραγμάτων που είχαν μαζί τους οι κρατούμενοι. Μέσα σε κλίμα κανιβαλισμού σκορπούσαν τα πράγματά τους και άρχιζε η λαϊλασία. Ό,τι γυάλιζε στους φύλακες το άρπαζαν. Από καινούρια σόβρακα μέχρι ξηραφάκια, γραμματόσημα, ό,τι ήθελαν. Στην πορεία αυτή η υποδοχή οργανώθηκε ακόμα πιο συστηματικά. Η εγκατάσταση στις σκηνές δεν σημαίνει και ηρεμία. Κάθε μέρα, ακόμα και τις νύχτες, συνεχίζονταν ο γολγοθάς. Άρχιζε με το πενιχρό πρωινό που σχημάτιζαν ουρές πολλών μέτρων για να πάρουν ένα νεροζούμι, με την αγριάδα και τα ρόπαλα των φυλάκων, και συνέχιζε όλη τη μέρα με τις αγκαρίες κάθε είδους. Πολύ συχνά τη νύχτα έκαναν επιθέσεις στις σκηνές. Τα αναποδογύριζαν όλα. Ολημερείς όλοι κουβαλούσαν πέτρες. Άλλοι έχτιζαν, άλλοι έκαναν δρόμους. Όλοι, γέροι, άρρωστοι στη σειρά.
Ήταν οργανωμένο καψόνι μεταμουσικής. Σ' άλλον έσπαζε το κεφάλι γιατί κουβαλούσε μικρή πέτρα. Σ' άλλον γιατί δεν έτρεχε. Σ' άλλον γιατί σαβοκοίταζε. Κάθε τόσο και ένα πρόσχημα. Ήταν το καθημερινό μενού. Οι φύλακες και οι διευθυντές πραγματικά συναγωνίζονταν ποιος θα ξεπεράσει τον άλλον σε ευρετικότητα. Και οι περισσότεροι ήταν συνεχώς μπασουρωμένοι. Οργάνωσαν σε συνέχεια το περίφημο πειθαρχείο, όπου για ολόκληρο μερόνυχτα βασάνιζαν κρατούμενους για να κάνουν δήλωση και έβγαιναν από εκεί μισοπεθαμένοι. Πέρασαν από το πειθαρχείο εκατοντάδες. Έχουμε ήδη τον πρώτο νεκρό από τα βασανιστήρια τον Ιούλιο του 1947, μετά από 5 μέρες βασανιστήριων. Είναι ο Παναγιώτης Κουκέρης. Σε συνέχεια ήταν η περιβόητη σικιά του Γλάστρα, όπου κρεμούσαν τους κρατούμενους για πολλές ώρες και βασανίζονταν απάνθρωπα. Πότε γιατί δεν έκαναν δήλωση, πότε γιατί δεν φώναζαν κάτω ο Ζαχαριάδης ή ζήτω ο Βασιλιάς και άλλα. Δεν έφταναν όλα αυτά. Οργανώθηκε και το Ηλιακό Πειθαρχείο. Ένα υπαίθριο κλουβί όπου έμπαιναν μέσα οι κρατούμενοι και έμεναν μέρες στον ήλιο, στη βροχή, στον αέρα, μισόγυμνοι, με το βούρδουλα στην ημερήσια διάταξη. Ακόμα και μέσα στο σπίτι βίλα του διοικητή γινόταν βασανιστήρια από τον ίδιο τον διοικητή. Άλλοι φύλακες έβαζαν τους κρατούμενους να καθαρίζουν με τα χέρια τα πρόχειρα και τις άθλια αποχωρητήρια. Ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι συνθήκες στο χειμώνα. Κρύο, φοβερός αέρας, δεν έρχονταν καράβι για μέρες και έτσι έμεναν για μέρες χωρίς τροφοδοσία και νερό. Το αποκορύφωμα της κτηνοδίας ήταν η συμπεριφορά απέναντι στους ανήλικους πολιτικούς κρατούμενους, όπου μετά από ένα διάστημα τους έστειλαν στη Μακρόνησο, όπου συνεχίστηκε εκεί το όργιο απέναντί τους. Η απομόνωση από τον έξω κόσμο ήταν σχεδόν πλήρης. Επιτρέπονταν ένα γράμμα κάθε μήνα, με το πολύ 10 γραμμές, όπου περνούσαν λογοκρισία. Πολλά γράμματα δεν έφταναν στον προορισμό τους. Τα κατάστρεφαν ή δεν έρχονταν. Πολλές φορές ένα γράμμα που έπαιρνε ένας κρατούμενος από τους δικούς του ήταν αιτία άγριου ξυλοδαρμού στα γραφεία της λογοκρισίας ή της εθνικής διαπαιδαγώγησης, γιατί δεν έκαναν δήλωση. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να σκεφτούμε ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα. Το δράμα που περνούσαν οι συγγενείς των κρατουμένων έξω. Γονείς, αδέρφια, γυναίκες, αγωνία και ατέλειωτος πόνος. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα ήταν η τροφοδοσία και η διατροφή. Πολύ κακής ποιότητας, τρόφιμα που τρυπούσαν τα στομάχια και επιδείρουναν την κλονισμένη υγεία των κρατουμένων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά τα κατάκλυβαν. Έκλεβαν το λάδι, το ψωμί και άλλα και τα πουλούσαν σε συνέχεια πανάκριβα στους κρατούμενους από τις καντίνες που είχαν. Το μεγάλο δράμα επίσης ήταν το νερό. Στο νησί δεν υπάρχει νερό. Και τα πηγάδια που άνοιξαν οι κρατούμενοι στέρεψαν πολύ γρήγορα και γέμιζαν με αλμυρό νερό. Η δίψα ήταν μεγάλο μαρτύριο. Οι υδροφόρες που έφερναν νερό πολλές φορές δεν έφταναν. Μπορεί να είχε τρικυμία μια εβδομάδα, 10 μέρες ή και παραπάνω. Για φανταστείτε, 1000 περίπου αγωνιστές να ανεβοκατεβαίνουν αυτό το βουνό ως την κορυφή αυτή εκεί πάνω, φορτωμένοι με πέτρες και υλικά για να χτίσουν το φυλάκιο που βρίσκεται εκεί πάνω, χωρίς νερό, μέσα στη βροχή ή στον αέρα ή στον ήλιο ανάλογα, με το βούρδουλα πάνω από το κεφάλι τους. Όσο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ήταν σε πολύ άθλια κατάσταση. Οι κρατούμενοι γιατροί που υπήρχαν εδώ έκαναν ό,τι μπορούσαν. Κρυφά, μισοπαράνομα, χωρίς όμως τα μέσα και κατά κανόνα δεν τους επέτρεπαν να δίνουν βοήθεια. Είχαν φέρει δικούς τους γιατρούς, στρατιωτικούς του Ερυθρού Σταυρού, όπου οι περισσότεροι εξελίσσονταν σε βασανιστές. Έφτασε στο σημείο
να χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα χωρίς απολύπανση, συνειδητά για να μεταδίδουν αρρώστιες. Στη Γιούρα κυκλοφορούσε σύφυλλοι που είχαν οι δεσμοφύλακες. Το αποτέλεσμα είναι δραματικό. Το 90% των κρατουμένων είχαν καταντήσει φυματική και με πολλές άλλες αρρώστιες βαριές που τους σημάδεψαν για όλη τους τη ζωή. Τα μαρτύρια των κρατουμένων δεν τελειώνουν εδώ. Ένας καινούριος Γολγοθάς ξεκίνησε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να κάνει τη Γιούρα μια μεγάλη πολιτεία. Ανέθεσε σε κάποιον μεταξά, τεχνικό διευθυντή, να εκπονήσει τα σχέδια. Και ποια ήταν αυτά τα σχέδια? Να χτίσουν στη Γιούρα μια μεγάλη φυλακή. Να χτίσουν ξενοδοχεία, να φτέψουν οπροφορά δέντρα, να κάνουν λαχανόκηπους, ελαιώνες και άλλα. Σε αυτό το ξερότοπο, αν είναι δυνατόν. Σε ένα τέτοιο σχέδιο οι κρατούμενοι αρνήθηκαν να πάρουν μέρος. Και έτσι άρχισε η καταναγκαστική εργασία. Ο τέταρτος όρμος που είναι εδώ από κάτω μετατράπηκε σε όρμο δουλειάς και εξελίχθηκε σε Γιούρα της Γιούρας. Συγκεντρώθηκαν σε αυτόν τον όρμο πάνω από 2.000 κρατούμενοι από όλους τους όρμους και κάθε τόσο εναλλάσσονταν ώστε να υπάρχουν συνέχεια εργατικά χέρια. Με το Βούρδουλα, τη Δίψα, την Πίνα. Φαγώθηκε αυτός ο βράχος εδώ που βρισκόμαστε. Και έγιναν οι φυλακές και τα υπόλοιπα τυριακά συγκροτήματα. Χιλιάδες ακατεύτηκαν, δεκάδες πέθαναν, είτε πάνω στη Γιούρα, είτε στο δρόμο προς τη Σύρο. Είμαστε σήμερα μπροστά σε αυτό το στοιχειωμένο κάτεργο. Τις φυλακές που τέλειωσαν το 1952 και θα συμβολίζει στους αιώνες το μέγεθος του εγκλήματος. Δίπλα από τις φυλακές είναι ο πέμπτος όρμος, εδώ κάτω. Ονομάστηκε όρμος του τρόμου. Εδώ συγκεντρώνονταν και βασανίζονταν απάνθρωπα μέχρι θανάτου, όσοι κατά τη γνώμη τους δεν έκαναν καλά τη δουλειά που τους επέβαλαν. Σε μια σπηλιά, 2,5 επί 1 μέτρο, με μισό μέτρο λάσπη, στριβόχονταν δεκάδες κρατούμενοι και δέρνονταν ασταμάτητα. Πέρασαν εκατοντάδες από αυτή την κόλαση. Σύντροφοι και σύντροφες, για την ιστορία να σημειώσουμε ότι όλο αυτό το σχέδιο να κάνουν μια σύγχρονη φυλακή τη Γιούρα εξελίχθηκε σε μεγάλο σκάνδαλο, καθώς φαγώθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια δραχμές και τελικά έγιναν και διώξεις. Αυτό το κάτεργο συνολικά της Γιούρα έκλεισε το 1952 κάτω από την κατακραυγή, τον αγώνα, την πάλη του ελληνικού λαού, του κόμματος, του διεθνούς κινήματος. Για να ανοίξει όμως ξανά το 1955 και έκλεισε ξανά το 1961. Στο διάστημα αυτό, δηλαδή 1955-1961, τότε χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά αυτές οι φυλακές που είναι πραγματικά ένα ζωντανός τάφος. Ήταν κλεισμένοι μέσα, δεν έγιναν έξω. Εδώ έξω βγαίναμε μόνο στην περίοδο της Χούντας. Ήταν φυλακισμένοι και κλεισμένοι μέσα χρόνια. Το ότι έκλεισε η Γιούρα ως φυλακή δεν σημαίνει ότι απολύθηκαν οι κρατούμενοι. Συνέχισαν σε άλλες φυλακές και πολλοί βγήκαν μετά από 20 χρόνια και οι τελευταίοι το 1965-66. Όλα αυτά τα χρόνια συμμέτοχος στο έγκλημα ήταν και η Εκκλησία. Ευλογούσε το έγκλημα και συμμετείχε άμεσα, ατέλειωτες ώρες, ορθοστασία μετά το κουβάλιμα της πέτρας και άλλα μαρτύρια για να ακούν το κήρυγμα του Πάτερ Ποκρόπιου, όπου κυριαρχούσε η προτροπή για δηλώσεις μετανοίας και ο εξάψαλμος κατά του κομμουνισμού. Ο άθλος αυτός έγινε μετά Μητροπολίτης Πρέβεζας. Γεννιέται, σύντροφοι και συντρόφοι, σε ένα κύριο ερώτημα. Πώς άντεξαν αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα τα πρώτα 3-4 χρόνια και βγήκαν ζωντανοί από αυτό το θανατονίσι? Κι όμως άντεξαν. Δεν βγήκαν μόνο ζωντανοί. Βγήκαν και νικητές με το κεφάλι ψηλά. Ποια δύναμη τους όπλιζε να αντέξουν? Είναι η δύναμη του αγωνιστή, των κομμουνιστών, που απορρέει από το δίκαιο του αγώνα και τις ιδέες τους, την ακρόνητη πίστη τους στους μεγάλους σκοπούς του αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση
και καταπίεση. Είναι η συνείδηση της ευθύνης απέναντι στην εργατική τάξη, στο λαό μας. Η ευθύνη του πρωτοπόρου αγωνιστή που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του λαού με τις λέξεις συνέπειας, λόγων και έργων. Είναι η δύναμη της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Είναι το κόμμα, αυτή η ακατανίκητη δύναμη που ξέρει να μάχεται κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες, να εξυψώνει τους απλούς ανθρώπους του λαού σε ατρόμητους αγωνιστές και να φλογίζει τις καρδιές τους με ανώτερα ιδανικά. Είναι το ηρωικό και τιμημένο ΚΚΕ. Το κόμμα που ακόμα και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές, όπως αυτή εδώ στη Γιούρα, ήταν παρόν, ζωντανό, εμψύχωνε, οργάνωνε, έδινε δύναμη, κουράγιο και ελπίδα στους μαχητές του. Σύντροφοι και συντρόφισσες, έτσι γράφεται η ιστορία, έτσι εξελίσσεται η ταξική πάλι. Έχει και τις θυσίες της, έχει και τις επιτυχίες της, έχει και τα πιστογυρίσματα, αλλά έτσι εξελίσσεται. Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Γιούρας άνοιξε το 1967. Η Χούντα, συνεχής των παραδόσεων της ελληνικής αστικής τάξης, άνοιξε πάλι αυτό το κάτεργο ως τόπο εξορίας τώρα για τους πολιτικούς αντιπάλους. Στάθηκαν εδώ πάνω από 6.000 στην πλειοψηφία τους μέλη, στελέχη και οπαδοί του ΚΚΕ. Ξαναβρέθηκαν εδώ αρκετοί που ήταν στην παλιά Γιούρα. Χρησιμοποιήθηκαν οι φυλακές κατά βάση, αλλά και τρεις από τους όρμους. Ο τέταρτος, ο τρίτος και ο πέμπτος. Είχαν γεμίσει 6.000 κόσμους. Πού να χωρίσουν εδώ μέσα. Καταλαβαίνετε ποιες ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν. Η Χούντα ήθελε να χρησιμοποιήσει τη Γιούρα ως φόβητρο για τον λαό. Για την καθυπόταξή του, αλλά και ως πίεση στους κομμουνιστές να συνδικολογήσουν. Δεν τα κατάφεραν, όπως δεν τα κατάφεραν και οι προηγούμενοι. Στη σύγχρονη Γιούρα δεν έγιναν αυτά που περιγράψαμε πολύ περιληπτικά στην παλιά Γιούρα. Δεν ήταν όμως καθόλου εύκολες και τότε οι συνθήκες. Με τον αγώνα μας, με την οργάνωσή μας, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του κόσμου, αντέξαμε, βγήκαμε και πάλι νικητές. Σήμερα δεν υπάρχουν φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξορίας. Είναι όμως μέρος της ιστορίας και δεν παραγράφεται. Το μέλλον άλλωστε είναι μπροστά και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι επιφυλάσσει. Έχουμε όμως ορισμένες βεβαιότητες που οφείλουμε να γνωρίζουμε πολύ καλά. Πρώτο, ο αντικομουνισμός παραμένει κυρίαρχη ιδεολογία. Η ανιστόρητη και αισχρή ταύτιση του φασισμού με τον κομμουνισμό μας υποχρεώνει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και σε αδιάλακτη ιδεολογική πάλη. Οι θεωρίες των δύο άκρων που επανέρχονται συνεχώς και σε κάθε ευκαιρία αποκαλύπτουν και προθέσεις και σχέδια. Εξάλλου, σήμερα υπάρχουν δυνάμεις και θύλακες που ζουν και τρέφονται με το κλίμα της εποχής. Δεύτερο, η ταξική πάλι θα οξύνεται διαρκώς και θα κορυφώνεται. Ούτε καταργείται, ούτε αναστέλλεται. Είναι κίνηση της ιστορίας προς τα μπροστά. Ούτε η αστική τάξη παρετείται οικειοθελώς από τα προνομιά της, αλλά και η εργατική τάξη επίσης δεν μπορεί να ζει διαρκώς κάτω από το ζυγό της εκμετάλλευσης και του υπεριαλισμού. Η σύγκρουση είναι καθημερινή και θα κορυφώνεται ως την τελική αναπόφευκτη αναμέτρηση. Τρίτο, η αστική τάξη, όπως μαρτυρά και η περίοδος της Γιούρας, σε στιγμές κορύφωσης της ταξικής πάλης δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Μόνο η υπεροχή στους σχετισμούς δύναμης, με το λαό αποφασισμένο και οργανωμένο να επιβάλλει το δίκαιο του, μπορεί να τσακίσει το εγκληματικό σχέδιο και τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς που έχει έτοιμος. Είναι ψέματα όταν ισχυρίζονται ότι αυτά που έγιναν στη Γιούρα, στη Μακρόνησο και αλλού έγιναν γιατί υπήρχε ο εμφύλιος πόλεμος, ήταν μια άλλη περίοδος. Στη δεκαετία του 20 και του 30, που δεν υπήρχε η οξυμένη ταξική πάλι όπως το 46
49. Τέλεια έκαναν. Χιλιάδες πρωτοπόροι αγωνιστές βρέθηκαν εξόριστοι και χιλιάδες καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές. Είναι πολλοί επίσης οι νεκροί του αγώνα αυτής της περίοδου. Λένε ψέματα για να δικαιολογήσουν τα εγκλήματά τους και να αποπροσανατολίζουν. Ο αυταρχισμός, η βία, είναι κυρίαρχη πολιτική της αστικής τάξης. Τέταρτον, κανένας αγώνας και πολύ περισσότερο ο αγώνας για την απαλλαγή της εργατικής τάξης και του λαού από την εκμετάλλευση και την καταπίεση δεν μπορεί να είναι νικηφόρος αν δεν υπάρχει αντίστοιχη στρατηγική, τουλάχιστον εισάξια, αν όχι ανώτερη, από αυτή της αστικής τάξης. Στρατηγική που έχει στο κέντρο της, την οργάνωση και προετοιμασία της εργατικής τάξης να εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο. Μια τέτοια στρατηγική την εγγυάται μόνο ένα πανίσχυρο κομμουνιστικό κόμμα, μια αποφασισμένη πρωτοπορία. Τέτοια στρατηγική και τέτοιο κόμμα σήμερα υπάρχει. Είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη σύγχρονη επαναστατική του στρατηγική. Ένα πέμπτο. Σήμερα η σκλαβιά και η καταπίεση και απλώνεται και είναι πολύ βαθιά ριζωμένη. Μπορεί να μην έχουμε σήμερα γιούρες ή μακρονήσια, αλλά ο λαός μας, τα παιδιά του, είναι βαριά αλυσοδεμένα με πολλές και αόρατες αλυσίδες. Από την ώρα που θα πιούν το πρώτο γάλα της μάνας τους ως τα βαθιά γεράματα, βρίσκονται αντιμέτωπα με χιλιάδες περιορισμούς, στερήσεις, απαγορεύσεις και τους μηχανισμούς επιβολής τους. Επομένως, ο αγώνας σήμερα έχει ως κεντρικό στόχο να σπάνε η μια μετά την άλλη οι αλυσίδες κάθε μέρα. Κάθε μέρα και μια ρογμή στο σάπιο σύστημα με τη δύναμη της οργανωμένης πάλης. Παντού, σε κάθε χώρο. Με σαφή και τελικό στόχο την πλήρη απελευθέρωση από τα καπιταλιστικά δεσμά και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας της πραγματικής ελευθερίας του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ζήτω η Κομμουνιστική Κοινωνία Ελλάδας. Ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμούς.